Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το γήπεδο Πυλίου. Εδώ για την 17η αγωνιστική. Ο Πυλίου υποδέχεται την ομάδα της Κορίνθου. Ένα σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Η Κορίνθος, η οποία είναι μια ομάδα η οποία παλεύει για τον τίτλο. Από την άλλη πλευρά, ο Πυλίου που θέλει την νίκη για να ανέβει ψηλότερα στον βαθμολογικό πίνακα. Καλή πάσα. Η σέντρα στην περιοχή. Η μπάλα θα περάσει και θα φτάσει στην αγκαλιά του Καζέλια. Σέντρα από τον Κίκα. Την πάσα, η μπάλα θα περάσει, ο Παπουλής σε θέση βολής, ο Παπουλής θα βγει, ο Καζέλης και θα απομακρύνει, η μπάλα καταλήγει πλάγιο. Ο Κομάνοβιτς για τον Αλομπισάτη, ο Αλομπισάτη στο δεξί, το σούτ του Αλομπισάτη, η μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια του Διασυνού. Πάρα πολύ καλή στιγμή για τον Α.Ο. Πύλιο στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτέλεση του φάουλ, κεφαλιά του Χατζεβασίλη, θα περάσει out στο 24ο λεπτό, αυτή η καλή στιγμή για τον Α.Ο. Πυλίου. Νασταζόπουλος ανοίγει αριστερά, ωραία για τον Παπαχρήστο. Ο Παπαχρήστος προωθείται. Σηκώσει κεφάλι, μπάλα θα περάσει. Παράλληλα το πλασέ. Μπάλα καταλήγει out. Πάρα πολύ καλή στιγμή από το πλασέ του Ζαχαράκη να περνά out. Κίκας παίζει κάθετα. Ο Παπαχρήστος, ωραία, προωθείται. Η σέντρα του, η μπάλα θα περάσει και θα προλάβει ο Τσετσικίδης να απομακρύνει σε κόρνερ πριν μπει στην φάση ο Παπουλής. Στα τα δεξιά, κεφαλιά θα περάσει out. Πάρα πολύ μεγάλη φάση για την Κόρινθο με τον Ροχάνο να πάρει προβάδισμα στο 46. Μακρινινό σουτ στο δοκάρι. Τεράστια φάση για τον Α.Ο. Πυλίου να πάρει εκείνος προβάδισμα. Το σουτ του Πολίζου στο δοκάρι του Διασυνού. Πάρα πάει δεξιά. Παπουλής. Η σέντρα του. Η μπαλά θα περάσει. Ο Κουντρουμπής βγάζει έξω. Ο Κουντρουμπής στο πλασέ. Η μπαλά στα δίχτυα. Ο Χαλάτσης είναι αυτός που θα δώσει προβάδισμα για την Κόρινθο. Ο Κουντρουμπής πρόλαβε την μπάλα. Έβγαλε στον επερχόμενο Χαλάτση, ο οποίος με πλασέ έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Καζέλη για να πάρει προβάδισμα η Κόρινθος στο 48ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Χαλάτση. Κουντρουμπής διαμαρτύρεται, παίρνει κόκκινη. Μέσα σε 2 λεπτά αποβάλλεται. Σε 1 λεπτό. Ο Πολίζος στο δεξί, το σουτ μαζεύει στην δεξιά του γωνία ο Διασυνός. Μπάλα θα φτάσει στην αγκαλιά του Διασυνού, καλή στιγμή για τον Α.Ο. Πυλίου. Εκτέλεση ξανά, η μπάλα προς το δεύτερο, η κεφαλιά στο δοκάρι και στη συνέχεια ο Τζανουλίνος είναι αυτός που θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Α.Ο. Πυλίου με τον Τζανουλίνο, ο οποίος πέρασε πριν από λίγο στο μάτς, να παίρνει το rebound από το δοκάρι και με προβολή να νικά τον Διασυνό, με τον Α.Ο. Πυλίου να κάνει στο 63ο λεπτό το 1-1. Κόντζα στον χώρο, έχει γυρίσει καλά. Ο Λάντζιος θα πιέσει, θα κλέψει. Ο Λάντζιος θέση βολή στο πλασέ. Ναι, στα δίχτυα. Ο Γιάννης Λάντζιος πίεσε, έκλεψε. Δέθηκε απέναντι από τον Διασυνό και με το αριστερό στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Διασυνού, δίνοντας προβάδισμα για τον Α.Ο. Πυλίου, ο οποίος μέσα σε 1 5 λεπτό φέρνει τούμπα το μάτς, με τον Γιάννη Λάντζιο να είναι αυτός ο οποίος δίνει προβάδισμα. Βουκομάνος θέλει να περάσει. Παράλληλα ο Λάντζιος, η μπάλα θα φτάσει στον Κόντζα, το πλασέ με τα αριστερό αδύναμο στην αγκαλιά του Διασυνού. Βασίλης θα δοκιμάσει από πολύ μακριά το σούτ, η μπάλα θα περάσει και θα καταλήξει λίγο πάνω από την αιστεία του Διασυνού. Πάρα βγαίνει στον Καλούση, η σέντρα του Καλούση προς το δεύτερο, αμαρκάριστος θα πάρει την κεφαλιά και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο προωθημένος Χαλάτσης είναι αυτός που θα κάνει το 2-2 για την Κόρινθο από την εξαιρετική σέντρα του Καλούση. Ο Χαλάτσης είναι αυτός που στο 88 κάνει το 2-2 για την Κόρινθο.